Το North South είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής, δημιουργήθηκε από τη γαλλική Infor Games, κυκλοφόρησε αρχικά το 1989 σε Amiga και Atari ST, το 1990 στο Nintendo NES και το 1991 σε Commodore 64, Amstrad CPC, Spectrum και PC DOS. Ακόμα έχει κυκλοφορήσει και ένα remake το 2012 για κινητά Android και iOS και το 2013 στο PlayStation Store για το PlayStation 3. Το παιχνίδι είναι βασισμένο σε ένα βέλγικο κόμιξ που είναι και αυτό βασισμένο στον αμερικάνικο εμφύλιο πόλεμο και μπορούμε να επιλέξουμε ή τους βόρειους ή τους νότιους. Ακόμα μπορούμε να παίξουμε διπλό και με κάποιον φίλο μας. Το North South χωρίζεται σε δύο βασικούς τρόπους παίξηματος, στην οθόνη του χάρτη και στην οθόνη της μάχης. Ο χάρτης εξελίσσεται κάπου στη Βόρεια Αμερική, σε διάφορες πολιτείες και όπως μπορούμε να δούμε, πέρα από τις σημαίες υπάρχουν τα διάφορα πιόνια, μισά μπλε, μισά γκρι, όπου τα μπλε είναι οι βόρειοι και τα γκρι που είναι οι νότιοι. Πηγαίνοντας στο βελάκι στο κάθε πιόνι, εκεί βλέπουμε σε ένα πινακάκι το πόσο πεζικό, υπηκό και κανόνια έχει. Με το βελάκι μπορούμε μια φορά το κάθε πιόνι να το μετακινήσουμε, αλλά μόνο στα άσπρα σημεία που αναβοσβήνουν πάνω στο χάρτη. Και εκεί διαλέγουμε ή να κάνουμε πόλεμο στο αντίπολο πιόνι ή να το μετακινήσουμε σε άλλο σημείο. Ακόμα μπορούμε να ενισχύσουμε το στρατό μας με δύο τρόπους. Ή πηγαίνοντας πάνω στο δικό μας πιόνι ή μας φέρνει ενισχύσεις κάποιο πλοίο να το έχουμε ενεργοποιήσει που αυτό βρίσκεται κάπου στη Βόρεια Καρολίνα. Υπάρχει ακόμη και ο σιδηροδρομικός σταθμός που περνάει από διάφορες πολιτείες που μεταφέρει το χρυσό ή το δικό μας ή το αντιπάλου που δημιουργεί και αυτό νέο στρατό. Ακόμα αν έχουμε επιλέξει τη βροχή που αν είναι από πάνω μας χάνουμε τη σειρά ή εμείς ή ο αντίπαλος. Όπως ακόμη αν έχουμε επιλέξει και τους Ινδιάνους μαζί με ένα Μεξικάνο που αν βρισκόμαστε στην περιοχή τους μας σκοτώνουν. Σε μερικές από τις πολιτείες υπάρχουν και τα φρούρια όπου μπορούμε να τα διεκδικήσουμε ή εμείς ή οι αντίπαλοι. Εκεί ελέγχουμε ένα στρατιώτη όπου προσπαθούμε να αποφύγουμε τα κυβότια, τους δυναμίτες, τα σκυλιά και χτυπώντας γροθιές τους αντίπαλους στρατιώτες μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο φτάνοντας μέχρι τη σημαία. Παρόμοιο πάλι υπάρχει και με το τρένο όπου εκεί προσπαθούμε να το ληστέψουμε φτάνοντας μπροστά στην ατμομηχανή αποφεύγοντας διάφορους στρατιώτες και τα βαγόνια. Στην οθόνη τώρα μάχης είναι πολύ διαφορετική όπου οι δύο αντίπαλοι στρατοί συγκρούονται σε μια μάχη θανάτου. Ο κάθε παίχτης βρίσκεται από την αντίθετη μεριά και οι δύο πλευρές ελέγχουν το πεζικό, το υπηκό και τα κανόνια. Με τη διαφορά, ο υπολογιστής μπορεί να ελέγξει και τις τρεις μονάδες μαζί, ενώ ο παίχτης μόνο την κάθε μία. Και πατώντας το shift μπορούμε να αλλάζουμε. Με το κανόνι μπορούμε να πάμε ή πάνω ή κάτω, με το υπηκό περίπου το ίδιο και με το πεζικό σε όλες τις κατευθύνσεις. Η κάθε μάχη διεξάγεται σε διαφορετικές περιοχές. Υπάρχει επιλογή, αν τα βρούμε σκούρα εκτός από τον εχθρό, να υποχωρήσουμε πατώντας το escape. Μπορούμε ακόμη να επιλέξουμε από τα μενού να γίνει πιο επιτραπέζιο, ας το πω έτσι, όπου μετά οι μάχες γίνονται στην τύχη χωρίς να παίζουμε εμείς. Τα γραφικά του είναι πολύ όμορφα για τα δεδομένα της Amigas, έτσι πολύχρωμα, σε στυλ κινουμένων σχεδίων. Ο ήχος είναι και αυτός πάρα πολύ καλός, με ωραία μουσική και τρομερά ηχητικά εφέ. Ο χειρισμός, εκτός το χειριστήριο να κινούμαστε και το fire να περιβολάμε, μπορούμε να ελέγξουμε και το ποντίκι, όπως ακόμη και μερικά πλήχτρα από το πληκτρολόγιο, με το shift. Αλλάζουμε δηλαδή μονάδα στη μάχη και με το escape υποχωρούμε. Πάμε τώρα να δούμε το gameplay του παιχνιδιού και θα προσπαθήσω να το δραματίσω όπως έκανα κάποτε. Λοιπόν παιδιά, εδώ επιλέγουμε γλώσσα, έχουμε 5 διαθέσιμες, εγώ θα επιλέξω τα αγγλικά, λοιπόν πατάω. Στην κάθε χώρα κάνει το δικό της ύμνο, έτσι χιουμοριστικά ας το πω έτσι. Εδώ παιδιά είναι το βασικό μενού. Εδώ πέρα πάνω τώρα επιλέγουμε τους βόρειους ή δεξιά όπως κοιτάω τους νότιους. Πίσω εδώ πέρα τώρα μας έχει μια σημαία. Αν πατήσω και αλλάξει, τώρα παίζει ο υπολογιστής με τον υπολογιστή. Από την άλλη μεριά τους νότιους, αν πατήσω πίσω και γίνει σημαία, τώρα παίζω εγώ με τους νότιους και ο υπολογιστής με τους βόρειους. Αλλά εγώ θα επιλέξω τους βόρειους. Ακόμη κάτι που ξέχασα να πω στο review είναι ότι επιλέγουμε χαρακτήρες. Έχουμε τρεις διαθέσιμους, τρεις στρατηγούς, θα το πω έτσι. Έχουμε αυτόν εδώ πέρα που φωνάζει, το Ζαμάν Φου και ο Χαζούλης. Θα βάλω το Χαζούλη από εδώ και από την άλλη μεριά έχουμε αυτόν εδώ πέρα που είναι αρχωμένος,
Αυτόν εδώ πέρα που είναι λίγο, όπως φαίνεται έτσι τώρα, σαν χαζός κι αυτός. Και ο τελευταίος με το τσιγαράκι, πέρα βρέχει. Ακόμη παιδιά μπορούμε να επιλέξουμε να έχουμε Ινδιάνους, όπως κάνει, όπως και ένα Μεξικάνο που πετάει βόμπες. Να έχουμε βροχή, όπως είπα στο review, που αν είναι από πάνω μας η βροχή, χάνουμε τη σειρά μας. Και εδώ πέρα τώρα, επιλέγουμε να έχουμε δηλαδή βοήθεια από το πλοίο. Μας φέρει νέο στρατό. Εδώ κάτω τώρα, αν το πατήσω και γίνει δηλαδή σαν σκάκι όπως βλέπετε εδώ πέρα, απλά οι μάχες γίνονται στην τύχη, δηλαδή από τον υπολογιστή. Εγώ θα επιλέξω να παίζω εγώ τη μάχη. Και εδώ επιλέγουμε δηλαδή χρονολογία. Ξεκινάει από το 1861 και καταλήγει 1864. Εγώ θα επιλέξω 63. Αυτό εδώ πέρα τώρα, αν παίξουμε διπλό, μας λέει το χειρισμό. Ο ένας δηλαδή έχει το χειριστήριο και ο άλλος το ποντίκι. Τώρα με το ποντίκι που θα παίξει, τέλος πάντων, είναι άλλο θέμα αυτό. Να, εδώ πέρα αλλάζουμε χειρισμό. Ξέρω πώς κάνει. Λοιπόν, πατάω εδώ πέρα πίσω. Πριν ξεκινήσω, να πατήσω Go, γαργαλά με τον φωτογράφο. Στο κολαράκι. Και πατάω Go. Ωραία, λοιπόν ξεκινάμε, πατάω το OK. Εδώ παιδιά είναι ο χάρτης του παιχνιδιού στη Βόρεια Αμερική, όπως είπα στο review και στις διάφορες πολιτείες. Λοιπόν, πάνω τώρα έχουμε τα δικά μου πιόνια που αναβοσβήνουν, τα μπλε πιόνια που είναι οι βόρειοι και κάτω τα γκρι πιόνια που είναι οι νότιοι. Πότε ξεκινάω εγώ? Κάτσε πιόνια τώρα να, που να πάω. Σε αυτόν εδώ πέρα. Εδώ παιδιά είναι η περιοχή που μπορούμε να πάμε, να μετακινηθούμε. Τώρα εδώ πέρα είμαστε κοντά σε Ινδιάνους. Λοιπόν, καλύτερα θα ενισχύσω το άλλο πιόνι. Να τώρα έχουμε 12 στρατιώτες, 6 πικό, 6 άλογα και 2 κανόνια. Μετά αυτό είναι εδώ πέρα. Θα πάμε εδώ. Και εδώ παιδιά θα κάνω πόλεμο τώρα. Για να πάρω το λιμάνι. Λοιπόν, πάμε. Για πόλεμο. Τώρα για αρχή έχουμε το κανόνι, ε. Ναι, το κανόνι έχουμε. Λοιπόν, πατάω γρήγορα. Λοιπόν, καλύτερα να αλλάξω. Να βάλω για το φυσικό καλύτερα. Α, το φάγαμε το κανόνι, το φάγαμε το κανόνι. Έλα, τσφάμε όλους εδώ πέρα. Τσφάμε όλους, τσφάμε όλους, όχι με κανένα. Μπράβο, τσφάγαμε όλους. Όχι ρε, με 2 έμεινα. Ακολλήσαν αυτοί. Όχι, πάει το κανόνι, μου το φάγανε. Έμεινα με 2 τώρα στρατιώτες. Το κακό παιδιά, όπως λέει ο υπολογιστής, ελέγχει όλες τις μονάδες. Εγώ ελέγχω μόνο μία κάθε φορά. Ωχ, παραλίγο. Τώρα έμεινε εμένα στρατιώτη. Και ένα άλογο έχει μείνει. Πάσο έχει την πλάκα του παιδιά το παιχνίδι. Είναι κοιτά ωραίο. Έλα. Φάτον ρε. Έλα, με έφαγε. Όχι ρε παιδιά, με έφαγε. Δεν το πιστεύω. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα. Θα μας δώσει χρυσό το τρένο. Α, το ενίσχυσε αυτός. Λοιπόν, πάμε για πόλεμο τώρα. Λοιπόν, πάμε για πόλεμο. Κατευθείαν, να τελειώνουμε. Α, και δύο μαζί. Α, ωραία πίσω αυτή. Λοιπόν. Όπως πάω τη γέφυρα. Όχι ρε γάμο το. Αμάν. Πάνε μέσα. Α, πάνε μέσα όλοι ρε. Α, ωραία. Λάτε εδώ πέρα, λάτε, περάσετε καλά. Α, πάνε μέσα, φέρε τα μοσχάρια. Ωραία, τσφάγαμε. Πάνε αυτοί. Δώσε τώρα νέο στρατό. Καλή καμπανάκι. Α, δεν μου δώσε ακόμη. Πού πάει αυτός? Όχι, πάλι πόλεμο.
Έλα, έλα, γρήγορα, έλα. Κάποια δεν έχω τώρα κανόνι. Τώρα θα χάσω άλογα τώρα, δεν γίνεται αλλιώς. Έλα τώρα ρε. Πέσε μέσα, πέσε μέσα. Φύγει το παλιό κανόνι. Σφάγαμε. Α, ωραία. Πάει και αυτή. Πάνε και αυτή δηλαδή. Λοιπόν, τώρα θα μας δώσει στρατό. Νέο στρατό. Θα πάω τώρα. Όχι, δεν μου δώσε στρατό. Μου δώσε. Αυτός πήρε στρατό, όχι εγώ. Τώρα θα πάρω. Ναι, τώρα θα πάρω. Θα πάω εδώ πάνω τώρα. Εδώ τον βάλω. Θα πάρει κι άλλο στρατό τώρα. Θα πάρει κι άλλο. Α, όχι, εντάξει. Λοιπόν, θα πάω τώρα εγώ. Εδώ, παιδιά. Στο φρούριο. Να πάμε τώρα να διεκδικήσουμε. Όχι, ρε. Κοίτα, έχω, παιδιά. Έλα τώρα, γάμω το. Έλα, ανέβω τώρα πάνω. Έλα, έλα. Κάμω το, κοίτα κάτω εγώ το, το ρολόι με την αρβίλα. Για το χάσαμε. Ρε, δύσκολο ρε, έτσι να το παίξω τώρα και... Χάσαμε παιδιά το φρούριο. Θα πάω πάλι μετά. Θα πάω πάλι όμως. Έλα, γίνεται πίσω τώρα. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα τώρα. Αυτός πως έχει εδώ. Έναν. Πάμε τον φάμε, τελειώνουμε. Έλα. Το περίμενα. Υποχώρησε ο καθήκη. Λοιπόν, πάω πάλι τώρα. Τώρα αυτή πάει. Α, στρατό, σε αυτόν θα πάει, παιδιά, γιατί εδώ πέρα είναι το λιμάνι. Έπα το πάρω αυτό. Θα πάρω το νέο στρατό. Λοιπόν, πάω τώρα πάλι εδώ στο χτίριο. Άμα κάνει πόλεμο άλλος. Όχι, τώρα μόνο. Αμάν. Βάλε τώρα αυτά. Παιδιά, θα περάσω μόνο. Πάτε κανένα παιδιά, είναι πολύ επικίνδυνο. Εννιά βολές έχει. Έλα, έλα, καλά πάμε. Έλα, φάει κανένα τώρα. Έλα, γάμω το. Και το καθήκη. Ωραία, πάλι ένας. Παιδιά, πάντα έτσι δηλαδή νικούσα στο παιχνίδι. Σφάγαμε, εντάξει. Ωραία. Θα πάω παλιά στο φρούριο. Α, πήρε κι άλλο στρατιώτη. Οχ. Τα από εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. Γαμώ το τη βόμπα. Ανέβα πάνω, ανέβα. Κοίτα, δύσκολο ρε, κοίτα να δεις. Παιδιά, χειρισμό... Έχω δύσκολο χειρισμό. Γαμώ το... Φύγε μπροστά μου ρε. Παιδιά, πάλι θα χάσουμε.
Με τα σκυλιά, τα κοπρόσκυλα. Προλάβαμε, παιδιά, προτσάκι προλάβαμε. Ωραία, την αρβίλα. Πήραμε το φρούριο, παιδιά. Όμως δεν βλέπω να νικάω. Είναι δύσκολο, ρε. Έλα, δώσε, δώσε στρατό, δώσε στρατό. Δώσε. Α, μπράβο, δώσε στρατό. Τώρα πάμε. Κάπου εδώ πέρα πάμε. Ωραία, γίνανε αμερικάνικα τώρα αυτά. Πήραν κι άλλο στρατό. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε. Πού να πάω τώρα εγώ. Εδώ. Εδώ. Να τον ενισχύσω τώρα αυτόν. Εδώ καλύτερα. Οχ. Παιδιά, στο δικό μας τρένο είναι αυτό, ε. Μας ελιστεύουν το τρένο. Εδώ παίζει να χάσω. Δεν το πρόλαβα. Όχι, ρε. Έλα. Πού πας, ρε, γίνα πίσω. Κοίτα το, τον άτιμο. Πάντα εδώ πέρα χάνω, παιδιά. Πες καλό υπολογιστής. Α, αυτό στο, στη μηχανή. Έλα. Έλα. Άλλος ένας. Τράβα πίσω, τράβα, μην πας μπροστά, παιδιά, χάσαμε. Μας πήρε το τρένο τώρα, το καθήκι. Ρε, δύσκολο εργάματο. Μας πήρε το τρένο. Άι, καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε να τις φάμε τώρα σιγά σιγά όλους. Τώρα, παιδιά, θα με διαλύσουν. Λοιπόν, πάμε για πόλεμο καλύτερα. Ιούλιος. Έχω τώρα μόνο πεζικό. Κόλλησε ο άλλος. Πάει, τον έφαγε. Κόλλησε το δέντρο. Φάτους, φάτους. Έλα, έλα. Ωραία. Ένα σίγμι, έλα. Νικήσαμε. Ενισχύσουμε λίγο. Τώρα δεν έχουμε τρένο, παιδιά. Δεν έχουμε τρένο. Όλοι μαζί. Πω, πω, και οι δύο μαζί. Τώρα έχω μόνο δύο στρατιώτες. Τι έχω τώρα εδώ πέρα. Α, έχω και κανόνι. Αλλάξε καλύτερα. Πάτα ρε. Πάλι εδώ πέρα, παιδιά, το πιζικό. Έλα, φάει δικού σου, φάει δικού σου. Παλιόλογα. Έχονται κι άλλοι, έχονται κι άλλοι. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Ήταν δυο γι' αυτό. Δυο πιόνια. Πάνε, ωραία. Κι άλλο. Έλα εδώ κι εσύ, αλογάκι. Ωραία, τους φάγαμε. Πάνε. Μας παιδιά, αυτός πάρει το τρένο τώρα και χρυσάφι για να πάρει κι άλλο στρατό. Αν έρθει το πλοίο τώρα, τυχερώσαμε. Να, θα πάρει τώρα κι άλλο στρατό. Λοιπόν, να το, ωραία. Θα έρθει δικός μου. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα παίζουμε. Εδώ. Πάμε εδώ πέρα τώρα. Αυτός θα πάει, λογικά εδώ πάνω θα πάει, παιδιά.
Α, μου έκανε πόλεμο. Α, έχω κανόνι, εντάξει. Όχι, παραλίγο να φάω το κανόνι. Άλλαξε. Πάει το ίδιο κανόνι, παιδιά, έτσι θα τερματίσω. Μόνο έτσι τερματίζει δηλαδή. Με το πεζικό. Δεν είναι πολύ δύσκολο στο παιχνίδι. Έλα, φύγει κανονάκι. Παιδιά, τροματίσαμε. Αυτό ήταν. Πού πήγε? Άτο. Δεν ξέρω, παιδιά, αν βάλω άλλη ημερομηνία. Θα είναι πιο δύσκολο, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάει, αυτό ήταν, παιδιά, τροματίσαμε. Και καλά, η μουσική της ελευθερίας. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Ωραία μουσικούλα. Ωραία. Αυτό, παιδιά, είναι το ρετρό για σήμερα. Το North South για την Amiga. Ελπίζω να σας άρεσε κιόλας. Αν σας άρεσε, τα γνωστά. Περιμένω τα like σας, τα σχόλιά σας. Έτσι να μου πείτε ακόμη αν το έχετε παίξει. Αν το ξέρετε το παιχνίδι. Λογικά εμείς θα πούμε τώρα μέσα στη εβδομάδα. Και μέχρι το επόμενο ρετρό βίντεο. Από μένα, γεια σας.